Μάτων μας μεσητικές προσευχές μέσα από το Λόγο του Θεού που αφορούν τον κάθε έναν από μας. Διαβάζω λοιπόν τώρα συνέχεια από τη σελίδα 1048 Θεσσαλονικής Επιστολή Δευτέρα, πρώτο κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Α11 σελίς 1048 Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής, το δεύτερο κεφάλαιο, Β Θεσσαλονικής, το πρώτο κεφάλαιο και το 11 εδάφιο. Δια το οποίον και προσευχόμεθα πάντοτε δια σας, δια να σας καταστήσει ο Θεός ημών αξίους της κλήσεως και να εκπληρώσει πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης και το έργον της πίστεως εν δυνάμει, δια να ενδοξαστεί το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν ημίν και ημείς εν αυτό, κατά τη χάρη του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Αφού λοιπόν με πολύ χαρά ο Απόστολος Παύλος στέλνει αυτή την επιστολή στους αδελφούς μας στη Θεσσαλονίκη, πολύ σύντομα από τη δεύτερη, αλλά και πολύ σύντομα από την επίσκεψή του και τη δημιουργία της Εκκλησίας, με πολύ χαρά λοιπόν στέλνει και διαπιστώνει, γι' αυτό και χαίρεται, ότι υπεραυξάνει η πίστη τους. Όχι μόνο αυξάνει, αυξάνει η πίστη βέβαια, όχι μόνο αυξάνει αλλά και υπεραυξάνει. Και υπεραυξάνει η πίστη όσο πιο πολύ μελετάς το Λόγο του Θεού. Γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού. Και είναι ανάγκη να αυξάνει και να υπεραυξάνει η πίστη, γιατί ο άνθρωπος πια μεταμορφώνεται καθώς περπατάει από πίστη σε πίστη. Αλλά και ταυτόχρονα, πίστη βέβαια όταν λέμε, εννοούμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στο Λόγο του Θεού, στον Ιησού Χριστό. Υπεραυξάνει η πίστη μας στο Λόγο του Θεού. Αλλά και ταυτόχρονα, για να είναι ολοκληρωμένη η χριστιανική μας ζωή, η Εκκλησία και η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην παρουσία του Θεού, πρέπει να πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Είναι τα δύο χαρακτηριστικά που προκαλούν μεγάλη χαρά στο Θεό. Υπεραυξάνει η πίστης και πλεονάζει η αγάπη του κάθε ένα προς εμάς. Ταυτόχρονα διωγμή, γιατί όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς, και η ευσέβεια, η ζωή εν ευσεβεία, έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, πίστη που υπεραυξάνει και αγάπη που πλεονάζει. Όταν αυτά τα δύο υφίστανται, ισχύουν, υπάρχουν στη ζωή του ανθρώπου, τόσο πιο πολύ θα ταλαιπωρείται ο άνθρωπος και θα ονειδίζεται χάριν του Χριστού. Και πρέπει είτε πειράζεται είτε δοκιμάζεται, εν γέννη ταλαιπωρείται, θα πρέπει ο χριστιανός να χαίρεται, αλλά ταυτόχρονα να αυξάνει η υπομονή του και η πίστη του μέσα στις θλίψεις που περνάει. Είναι ανάγκη λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, να έχουμε αυτή την πορεία η οποία φέρνει χαρά στο Θεό αλλά και ευλογία σε μας. Να υπεραυξάνει η πίστη μας και να πλεονάζει η αγάπη μας, και επαναλαμβάνω, η πίστης υπεραυξάνει καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού όλο και περισσότερο για να μένουμε σε Αυτόν, και πλεονάζει η αγάπη μας καθώς κοπιάζουμε στην υπηρεσία των αδελφών μας. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι από εκεί και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα και έρχονται διωγμοί, έρχονται θλίψεις που χρειάζεται υπομονή, αγάπη και πίστη για να υποφέρουμε. Όμως ο Θεός ενεργεί και καθώς είναι δίκαιον να ανταποδώσει θλίψην εις τους όσους σας θλίβουσιν. Εν δικαιοσύνη Θεού λοιπόν, σε αυτόν που θλίβει τους αδελφούς του, σε αυτόν προκαλεί θλίψη ο Θεός. Ανταποδίδει θλίψη. Είναι δίκαιος ο Θεός. Δεν μπορείς να θλίβεις και να καταθλίβεις τα αδέλφια σου και ο Θεός να μένει αμέτωχος. Είναι δίκαιος όχι για να εκδικηθεί, για να σε διορθώσει,
αφενός μεν εσένα που θλίβεις και καταθλίβεις τα αδέλφια σου, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα και για να παρηγορήσει τους θλιβόμενους. Και βέβαια η τελική δικαιοσύνη του Θεού θα εκδηλωθεί όταν εμπειρή φλογός θα κάνει εκδίκηση εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οι οποίοι θα τιμωρηθούν με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις τη δυνάμεως αυτού, ώστε να ενδοξαστεί ανάμεσα στους Αγίους και να γίνει θαυμαστός ανάμεσα σε αυτούς που τον πιστεύουν. Επειδή λοιπόν έχουν αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά οι Θεσσαλονικείς, ο Απόστολος Παύλος τώρα θα προσευχηθεί για τρία πράγματα, ώστε οι Θεσσαλονικείς να είναι ακόμη σε εισαγωγικά καλύτεροι στην παρουσία του Θεού, στην πραγματικότητα ακόμη πιο κοντά στο Θεό και πιο ξεχωρισμένοι από τον κόσμο. Είναι η προσευχή που κάνει ο Απόστολος Παύλος σε αυτούς τους ιδιαίτερους χριστιανούς που, όπως είπαμε, υπεραυξάνει η πίστη τους, πλεονάζει η αγάπη τους και ταλαιπωρούνται, θλίβονται και διώκονται. Σε αυτούς λοιπόν τώρα ο Θεός, σαν ανταμοιβή εν τη δικαιοσύνη Του, βάζει τον Απόστολο Παύλο να προσεύχεται, και σήμερα για μας, εάν είμαστε έτσι, προσεύχεται ο Χριστός. Δηλαδή είναι το επόμενο βήμα, και μάλιστα όχι ένα, τρία βήματα. Τα επόμενα βήματα, τα οποία είναι τόσο σημαντικά, που δεν αποκτώνται με τη δική μας δύναμη και προσπάθεια, με τη δική μας θέληση ναι, αλλά δύναμη και προσπάθεια δεν αποκτώνται, αλλά αποκτώνται μόνο με την προσευχή του Χριστού και με την ευόδοση και την ευλογία του Θεού. Το πρώτον που αρχίσαμε την περασμένη Πέμπτη να το περιγράφουμε είναι να τους καταστήσει, τώρα θα μιλάω εγώ για μας, να μας καταστήσει ο Θεός αξίους της προσκλήσεως, της κλήσεως με την οποία προσκληθήκαμε, καθώς λοιπόν λέγει και ο Λόγος του Θεού ότι εσείς θα πατάτε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα πάσης μακροθυμίας και ανεχόμενοι αλλήλους εν αγάπη, αλλά και θα σπουδάζετε, που είναι το κρίσιμο, πρώτο κρίσιμο σημείο, να διατηρείτε την ενότητα της πίστεως, που αυτό βέβαια το κάνει ο Θεός, και η ενότητα της πίστεως είναι να έχουμε το αυτό φρόνημα. Έχοντες το αυτό φρόνημα, τότε είμαστε ένα σώμα. Αυτό θα πει ενότητα Πνεύματος Αγίου, ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, μέλη του σώματος του Χριστού, ένα πνεύμα, το πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας και το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού που όποιος δεν το έχει δεν είναι του Χριστού, μία ελπίδα της αιώνιας ζωής, αυτό ελπίζουμε στην αρπαγή της Εκκλησίας, ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ένας Κύριος μας, δεν υπάρχουν πολλοί Κύριοι, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη, ένας είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, και κανείς δεν λέγει τον Ιησού Χριστόν Κύριον ημί δια Πνεύματος Αγίου, μία πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ζωντανή γιατί έχει έργα πίστεως, και ένα βάφτισμα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών, και εν τέλει ένας Θεός αλλά Πατέρας μας, ο οποίος κυριαρχεί σε όλους και σε όλα, ενεργεί επάνω σε όλους και σε όλα και κατοικεί μέσα σε όλα και σε όλους μας εν πάση ημίν. Το πρώτο λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό για να περπατάμε αξίως της προσκλήσεως, της κλήσεως με την οποία προσκληθήκαμε, είναι η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι να έχουμε το αυτό φρόνημα, να φρονούμε το αυτό. Και γι' αυτό ο Θεός έδωσε στον καθέναν χαρίσματα για να οικοδομούμε ο ένας τον άλλον και για να αυξανόμεθα στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, καθώς είναι γεγραμμένο, αναβάσεις ύψος, ανέβηκε στον ουρανό,
εκεί στον ουρανό, αφού σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναισθήθη για τη δικαιοσύνη μας και μεσητεύει υπερ πάντων ημών, εχμαλώτευσε την εχμαλωσία μας, δηλαδή έδεσε το διάβολο, μας ελευθέρωσε και έδωκε χαρίσματα στους ανθρώπους Πνεύματος Αγίου, ακόμη δε και στους απειθείς. Δηλαδή δεν εξετάζει ο Θεός όταν χαριτώνει τους ανθρώπους το παρελθόν, αλλά εξετάζει τη μετάνοια, την εξομολόγηση και την επιστροφή. Ούτε το παρελθόν, ούτε το παρόν, ούτε το μέλλον, γιατί είσαι πολλά πτεωμένα πάντες και η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ζυρπαρό ημάτιο. Άρα λοιπόν ο Χριστός ανέβηκε, εχμαλώτησε, μας ελευθέρωσε δηλαδή, εχμαλώτευσε την εχμαλωσία μας, μας έδωσε χαρίσματα, ακόμη και στους απειθείς, για να μπορούμε να σπουδάζουμε, να αυξανόμεθα στην ανότητα του Πνεύματος. Αλλά το δεύτερο σημαντικό, πολύ σημαντικό για τους χριστιανούς, ώστε να υπάρξει απόλυτη ενότηση και να περπατάμε αξίως της προσκλήσεως, είναι η ενότητα της πίστεως. Δηλαδή να έχουμε την ίδια γνώμη, την ίδια διδασκαλία, την ίδια διδαχή. Όχι μόνο το ίδιο φρόνημα, αλλά και την ίδια γνώμη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το κάνει μόνο ο Θεός. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται γι' αυτό στον Πατέρα εν το ονόματι του Χριστού. Και η ενότητα της πίστεως προέρχεται από τον Χριστό τώρα, καθώς το Πνεύμα το Άγιο έδωσε χαρίσματα για την ενότητα του Πνεύματος, ο Ιησούς Χριστός δίνει διακονίες για την ενότητα της πίστεως, Αποστόλους, προφήτες, Ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους. Με ποιο σκοπό? Για τον καταρτισμό των Αγίων, για την εκπαίδευση, για την παιδεία, για τη μόρφωση, για την επιμόρφωση. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, οι χριστιανοί που τους έχει προσθέσει ο Θεός στην Εκκλησία Του διά του Ιησού Χριστού, δεν έχουν ανάγκη από πανεπιστήμια, θεολογικές σχολές, γιατί είμαστε διδακτοί αφενός μεν του Πνεύματος του Αγίου για την ενότητα του Πνεύματος, αφετέρου δε διδάσκαλός μας είναι ο Χριστός και καθηγητής μας, για να είμαστε καταρτισμένοι εις τα του Λόγου του Θεού. Και ο καταρτισμός αρχίζει ευθύς εξ αρχής, από την πρώτη μέρα. Μαθαίνουμε, μαθαίνουμε, μαθαίνουμε και δεν σταματάμε να μαθαίνουμε. Γι' αυτό έχει δώσει διακονίες, επαναλαμβάνω, Αποστόλους, προφήτες, Ευαγγελιστές και ποιμένες και διδασκάλους, για τον καταρτισμό των Αγίων. Η Εκκλησία λοιπόν είναι και ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, όπου δεν έχει ανθρώπους καθηγητές και δασκάλους, αλλά είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος καταρτίζει με τις διακονίες Του. Για ποιο λόγο? Για να οικοδομείται το σώμα. Με τον καταρτισμό των Αγίων, το πρώτο είναι ότι οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Αυξάνει σε γνώση, σε πίστη, σε χαρίσματα, για την οικοδομή της υπηρεσίας του σώματος του Χριστού και για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Για να μπορούν δηλαδή οι Άγιοι να υπηρετούν, αλλά και να οικοδομούνται και να οικοδομούν, ώστε όλοι μας να φτάσουμε εις άνδρα τέλειον. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει ασφερόμεθα προς την τελειότητα. Είναι ανάγκη να φτάσουμε εις άνδρα τέλειο και μάλιστα εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, γιατί τότε δεν θα κλειδωνιζόμαστε και περιφερόμαστε με κάθε έναν ξένο άνεμο της διδασκαλίας, η οποία προέρχεται από την πονηριά των ανθρώπων και από την πανουργία του διαβόλου που μεθοδεύεται την πλάνη. Γιατί ο διάβολος είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Δηλαδή είναι στερεή και αμετακίνητη στο Λόγο του Θεού. Γιατί είναι διδακτή του Πνεύματος του Αγίου και γιατί δάσκαλός του είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν θα ζούνε την αλήθεια με την αγάπη, καθώς σπουδάζουνε την ενότητα
του Πνεύματος του Αγίου και την ενότητα του πίστεως, πράγμα το οποίο είναι ανάγκη και σε μας. Στην καθημερινότητά μας και αυτή η ενότητα Πνεύματος και ενότητα πίστεως ξεκινάει πρώτα απ' όλα στην οικογένεια. Γιατί αν η οικογένεια δεν έχει το ίδιο φρόνημα και δεν έχει την ίδια διδασκαλία, η οικογένεια αυτή διαλύεται. Αν δύο δεν συμφωνήσουν, και πώς συμφωνεί η πιστή οικογένεια, πάντοτε εννοώ βεβαίως, και πώς συμφωνούν δύο, καθώς σπουδάζουν την ενότητα του Πνεύματος και την ενότητα της πίστεως. Την ενότητα του Πνεύματος, επαναλαμβάνω, να έχουν το ίδιο φρόνημα, να φρονούν το αυτό, και την ενότητα της πίστεως να έχουν την ίδια γνώμη, την ίδια διδασκαλία παντού. Αυτό λοιπόν αρχίζει πρώτα μέσα στην οικογένεια. Μέσα στην οικογένεια είναι απαραίτητο, και θα πούμε γιατί, είναι απαραίτητο να υπάρχει ενότητα Πνεύματος και ενότητα πίστεως, ιδιαίτερα στους γονείς και όχι μόνο, για να μπορούν να προσεύχονται και η προσευχή τους να ακούγεται και να απαντάται. Αν άλλο φρόνημα έχω εγώ και άλλο φρόνημα η γυναίκα μου, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αν άλλο φρόνημα έχω εγώ και η γυναίκα μου και άλλο τα παιδιά μου, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Δεν γίνεται. Και αν άλλη γνώμη έχω εγώ μέσα στο σπίτι και άλλη γυναίκα μου ή τα παιδιά μου, πάλι δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό, δεν μπορούμε να συζητήσουμε από το Θεό και να ακούγεται η προσευχή μας. Είναι μια οικογένεια που δεν μπορεί να είναι χρήσιμη στο έργο του Θεού. Δεν μπορεί να είναι χρήσιμη στα παιδιά της, δεν μπορεί να είναι χρήσιμη στον εαυτό της, δεν μπορεί να είναι χρήσιμη στην Εκκλησία. Άχρηστοι χριστιανοί. Καθένας κάνει ό,τι θέλει, ό,τι νομίζει, λέει ό,τι θέλει, ό,τι νομίζει, σκέφτεται ό,τι θέλει και σκέφτεται ό,τι νομίζει. Αποτέλεσμα, Βαβέλ, σύγχυσης. Μιλάει άλλη γλώσσα, έχουν άλλη γλώσσα και άλλη φωνή. Και έτσι ό,τι κάνουν δεν ευωδώνεται, γκρεμίζεται. Πρώτα λοιπόν η ενότητα του Πνεύματος και η ενότητα της πίστεως ξεκινάει από την οικογένεια. Γι' αυτό πρέπει να σπουδάζουμε μέσα στην οικογένειά μας να έχουμε ενότητα πίστεως και ενότητα Πνεύματος Αγίου. Προσπαθούμε. Ύστερα, μέσα στην Εκκλησία, αλλά μέσα στην Εκκλησία στα επιμέρους έργα. Όποιο είναι και το έργο μέσα στο οποίο σε έχει βάλει ο Θεός και εργάζεσαι. Εάν είσαι πρεσβύτερος, πρέπει να υπάρχει ενότητα Πνεύματος και ενότητα πίστεως στους πρεσβύτερους. Μπορεί ο πρεσβύτερος να έχει ο ένας έτσι να λέει, να σκέφτεται, να νομίζει, να θέλει διαφορετικά από τον άλλον. Πρέπει να τα βρούμε. Γι' αυτό μόνο ο Θεός το κάνει, γι' αυτό και προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος. Πρέπει να τα βρούμε. Μετά από τους πρεσβύτερους οι διάκονοι. Μαζί με τους πρεσβύτερους οι διάκονοι. Πρέπει να τα βρούμε. Γιατί αλλιώς αν δεν είμαστε ενωμένοι, δεν θα ευωδούμεθα. Όταν ήταν στην αρχή οι άνθρωποι μιας γλώσσης και μιας φωνής και αποφάσισαν να οικοδομήσουν κάτι, ο Θεός έσκυψε και είπε «Ιδού ένας λαός που είναι μιας φωνής και μιας γλώσσης και ό,τι αποφασίσανε να κάνουνε, κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει. Ό,τι αποφασίζουνε θα γίνεται». Με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό που αποφασίζουν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν περιέχει υπερηφάνεια, εγωισμό, να δείξουμε τον εαυτό μας, να μεγαλώσουμε, να διασπαρούμε όπως είπαν τότε, να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε όχι μόνο ο Θεός δεν θα εμποδίσει, αλλά θα βοηθάει για να γίνεται όλο και μεγαλύτερο έργο. Αν όμως αυτό που αποφασίζουν είτε η οικογένεια, είτε οι πρεσβύτεροι, είτε οι διάκονοι, αντίθετο από το Λόγο του Θεού, θα έρθει ο Θεός και θα φέρει σύγχυση. Τη σύγχυση ή ο Θεός θα τη φέρει ή ο διάβολος. Ο Θεός τη φέρνει όταν δεν παίρνουμε καλές αποφάσεις στην ομοφωνία μας. Ο διάβολος, ο οποίος ζηλεύει
και προσπαθεί να βάλει σφήνες κατηγορώντας τον ένα τον άλλον και πλανώντας και τον έναν και τον άλλον. Είναι λοιπόν ανάγκη μέσα στην Εκκλησία να υπάρχει, να υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, να σπουδάζουμε για την ενότητα της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου και σε κάθε έργο. Ας πούμε μετά στην νεολαία. Νεολαία πρέπει να έχει πάλι ενότητα Πνεύματος και ενότητα πίστεως. Και οι μικροί και οι μεγάλοι, κάθε τάξης, αλλά σε οποιοδήποτε έργο, στην κουζίνα, πρέπει να υπάρχει ενότητα πίστεως και ενότητα Πνεύματος. Αλλιώς θα τσακώνονται και δεν θα προχωράει η κουζίνα. Σε κάθε έργο χριστιανικό, ό,τι και να είναι, στον καθαρισμό. Σε κάθε έργο χριστιανικό, σε κάθε χριστιανό που είναι πλησίον άλλου χριστιανού, πρέπει να υπάρχει απαραίτητος η ενότητα του Πνεύματος και η ενότητα της πίστεως για να έχουν δύναμη οι άνθρωποι. Το δεύτερο όμως αίτημα προσευχής του Αποστόλου Παύλου για αυτή την ευλογημένη Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων είναι μετά το να καταστήσει ημάς αξίους της κλήσεως αυτού, δεύτερον να εκπληρώσει πάσαν ευδοκίαν αλλά αγαθοσύνης. Δηλαδή κάθε προσδοκία σας, προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος, να την εκπληρώσει ο Θεός αλλά εν αγαθοσύνη. Είναι πάλι και εδώ πάρα πολύ σοβαρό να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Τι προσδοκούμε, τι περιμένουμε, τι ζητάμε, με τι χαιρόμαστε, γιατί λέει ευδοκία αγαθοσύνης. Προσδοκία με χαρά δηλαδή. Προσδοκώ κάτι με χαρά. Και προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος αυτό το οποίο προσδοκάει ο χριστιανός με χαρά να του το εκπληρώσει. Με μία προϋπόθεση, εν αγαθοσύνη. Όχι με πονηριά, όχι με πανουργία, όχι με συμφέρον, όχι με οποιαδήποτε ανθρώπινη λογική, αλλά με την αγαθοσύνη του Θεού. Ο αγαθός άνθρωπος τι είναι, ο απλός, δεν πονηρεύεται, δεν θυμώνει, δεν ζητάει, έχει βασικά αγάπη και όλα τα χαρακτηριστικά της αγάπης, έχει αθωότητα, έχει πίστη πλέον, έχει ενότητα πίστεως, ενότητα Πνεύματος Αγίου, γι' αυτά πάνε συνεχόμενα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στην οικογένεια, ο χριστιανός πάντα, μέσα στην οικογένεια, σαν άτομο ή σαν οικογένεια ή σαν ζευγάρι, προσδοκούνε κάτι με χαρά, το περιμένουν να γίνει, προσεύχονται, ο Απόστολος Παύλος τότε και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός σήμερα μεσητεύει, προσεύχεται να εκπληρωθεί αυτό που με χαρά περιμένεις, ζητάς, ελπίζεις, εφόσον βεβαίως έχει τα χαρακτηριστικά της αγαθοσύνης του αγαθού ανδρός, του αγαθού χριστιανού. Που σημαίνει ότι εάν περιμένεις με χαρά, προσδοκάς με χαρά κάτι που δεν έχει αγαθοσύνη αλλά έχει ανθρώπινο συνέστημα, με την έννοια συμφέρον, πονηριά, πίκρα, εκδίκηση, προσωποληψία και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αφαιρούν την αγαθοσύνη από τον άνθρωπο, τότε δεν θα εκπληρωθεί. Και δεν θα εκπληρωθεί γιατί δεν προσεύχεται ο Χριστός. Και χωρίς το Χριστό δεν μπορεί κανένας μας να κάνει το παραμικρό. Από μας λοιπόν, μάλλον εμείς έχουμε τη δυνατότητα, προσευχόμενοι και σκεφτόμενοι, να δούμε τι είναι αυτά τα οποία περιμένουμε
με χαρά να λάβουν χώρα στη ζωή μας, να σκεφτούμε αν θα λάβουνε πρώτον, και δεύτερον πώς θα λάβουνε, και τρίτον πότε θα λάβουνε. Το αν θα λάβουνε είναι το περιμένω με πολύ αγωνία, με πολύ χαρά, με μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, αλλά προσοχή. Αυτό το οποίο περιμένεις είναι καλυμμένο μέσα στην αγαθοσύνη του Θεού. Έχεις αφαιρέσει. Πώς? Με μετάνοια, με επιστροφή, με εξομολόγηση. Κάθε τι που περιέχει μέσα άλλα χαρακτηριστικά εκτός από την αγαθοσύνη του Θεού. Και επαναλαμβάνω, ζήλια, φθόνο, πίκρα, συμφέρον, προσωποληψία, διακρίσεις, θυμό. Αυτά όλα πρέπει να φύγουνε από τα αιτήματά μας, γιατί ένας άνθρωπος, να το πω πιο απλά, προσεύχεται και η καρδιά του ή και η συνείδησή του ακόμη τον βαραίνει σε τέτοια παράπονο, τον βαραίνει σε τέτοια, δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί η αγαθή του, η προσδοκία του, γιατί δεν έχει αγαθοσύνη. Το αίτημά του, γιατί δεν έχει αγαθοσύνη. Θα προσευχηθεί ο Χριστός, τότε θα εκπληρωθεί. Ο Χριστός δεν προσεύχεται αν δεν υπάρχει αγαθοσύνη. Άρα λοιπόν, εξετάζοντες τον εαυτό μας μπροστά στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού, και διακρίνουμε αυτά τα οποία μας εμποδίζουν, ή μάλλον πιο σωστά εμποδίζουν το Χριστό να μας εκπληρώσει πάσαν προσδοκίαν μας για την οποία χαιρόμαστε και περιμένουμε. Άρα λοιπόν, θα μας εκπληρώσει. Πώς θα μας εκπληρώσει? Με μετάνοια, επιστροφή, με εξέταση, με έρευνα. Δοκιμάζοντες τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και όταν διακρίνουμε τις επιθυμίες σαρκός μας, τις επιθυμίες των οφθαλμών, αλλά και την υπερηφάνεια μας και την αλαζονία του βίου, ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία στα αιτήματά μας, μετανοούμε γρήγορα για να μπορέσει ο Θεός, και ψάχνουμε να δούμε αν είναι βέβαια και θέλημα Θεού, για να μπορέσει ο Θεός να απαντήσει στις προσευχές του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, για να μπορέσει ο Χριστός να προσευχηθεί υπέρ των αιτημάτων μας στον Πατέρα Θεό, γιατί δεν μπορούμε να λάβουμε κανένα αίτημα αν δεν προσευχηθεί ο Χριστός. Το επαναλαμβάνω αυτό για να μην έχουμε καμία αμφιβολία. Κανένα αίτημα δεν πρόκειται να λάβουμε ποτέ αν δεν προσευχηθεί ο Χριστός μαζί μας, και στις αδυναμίες μας αν δεν συμβοηθήσει ο Παράκλητος με στεναγμούς αλαλήτους. Άρα δεν είναι βέβαιο ότι αυτό που προσδοκούμε θα γίνει. Εδώ είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι βέβαιο. Μάλλον το πιθανότερο είναι να μην γίνει, εκτός και αν με πίστη στο Λόγο του Θεού, με επίγνωση στο Λόγο του Θεού, αρχίζουμε και ψάχνουμε και δοκιμάζουμε τον εαυτό μας. Γιατί το θέλω αυτό? Το θέλω για να διακριθώ? Και το ωραίο χαρακτηριστικό για να δούμε τι είναι αυτό που δεν αρέσει στο Θεό είναι αυτό που έγινε τότε στην Βαβέλ, όπου οι άνθρωποι τι είπαν? Ας οικοδομήσουμε στον εαυτό μας πόλη, μία πόλη μόνο για μας. Άκυρον. Μία πόλη μόνο για μας. Μία ευλογία μόνο για μας. Δεύτερον, λάθος. Πύργο, πολύ ψηλό πράγμα. Πύργο του οποίου η κορφή να φτάνει μέχρι τον ουρανό. Εγωισμός. Πρώτον είναι η ευχαρίστησή μας, οι ειδονές μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, γιατί κακό ζητείτε για τις ειδονές σας. Μόνο για μένα. Κάτσε μόνο για σένα.
Ο Θεός γιατί να δώσει μόνο σε σένα? Όταν δίνει ο Θεός σε κάποιον, δίνει για να δίνει αυτός. Όταν μας παρηγορεί ο Θεός, μας παρηγορεί για να μπορούμε και εμείς να παρηγορήσουμε. Πας γραμματεύς, μαθητευθείς τα περί της Βασιλείας των Ουρανών, είναι σαν έναν οικοδεσπότη πλούσιο που έχει παλιά και νέα και ανοίγει το θησαυρό του και δίνει. Και όσο δίνει, τόσο του αναπληρώνει ο Θεός. Αν δεν δίνει και είναι μόνο για τον εαυτό του, σταματάει και ο Θεός. Όχι λοιπόν πόλην σε αυτόν, όχι μόνο για μένα, ούτε μόνο για μένα και την οικογένειά μου, ούτε μόνο για μας στην Κηφισιά, ούτε για μας στην Ελλάδα. Θέλουμε να ανοίξει τους καταράκτες του ο Θεός των Ιρανών για όλους τους χριστιανούς. Αλλά αυτό γίνεται σιγά σιγά. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για τη γυναίκα μου. Όχι μόνο για μένα και για τη γυναίκα μου, αλλά και για τα παιδιά μου. Όχι μόνο για την οικογένειά μου και για τις οικογένειες των αδελφών μας. Το δεύτερο λοιπόν, για να καταλάβω αν υπάρχει αγαθοσύνη, είναι πύργος του οποίου η κορφή θα φτάσει έως του ουρανού. Κάτσετε. Τα θέλεις για σένα, τα θέλεις και τα πιο μεγάλα? Γιατί για να φαίνεσαι, για να διακρίνεσαι μέχρι τον ουρανό, τόσο ψηλά, θα υπάρχει σύγχυση. Και το τρίτο, να αποκτήσουμε σε αυτούς όνομα. Εδώ είναι ό,τι το χειρότερο. Να γίνουμε ονομαστοί. Δηλαδή, η πρώτη και η καλύτερη, η μεγάλη, η σπουδαία. Αγνοώντας ότι ο Θεός τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε, και τι τα κατέστησε? Μωρά του Θεού, που είναι σοφότερα των ανθρώπων. Δεν πήρε τα μωρά του κόσμου και τους έκανε σοφούς. Τα μωρά του κόσμου τα έκανε μωρά του Θεού. Τους ισχυρούς του κόσμου τους μετατρέπει σε ισχυρούς του Θεού, που τροπιάζουν τους ισχυρούς και τους σοφούς του κόσμου. Και το τελευταίο είναι η επέκταση. Μήπως και διασπαρούμε επί προσώπου πάσης της γης. Να επεκταθούμε και εκεί, δικά μας και αυτά, δικά μας και αυτά, δικά μας και αυτά. Αυτό είναι προσδοκίες, αυτό προσδοκούσανε τότε ο λαός των ανθρώπων που είχανε μια φωνή και μια γλώσσα, αλλά ποτέ δεν επέτυχαν αυτό το οποίο θα μπορούσαν να έχουν πετύχει, γιατί δεν προσδοκούσαν με αγαθοσύνη, αλλά προσδοκούσαν με συμφέρον, με υπερηφάνεια, με ιδιαίτερη φροντίδα για διάκριση και ύψωση. Και δεν ξέρανε, αλλά εμείς ξέρουμε, ότι ο υψώνων εαυτόν ταπεινωθήσεται. Ο ταπεινώνων εαυτόν υψωθήσεται. Είναι λοιπόν το δεύτερο σοβαρό αίτημα του Αποστόλου Παύλου για την ευλογημένη ιδιαιτέρως Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, που είναι να εκπληρώσει κάθε προσδοκία σου, αλλά όταν είναι καλυμμένη, σκεπασμένη από την αγαθοσύνη του Θεού και βεβαίως και τη δική σου. Και τρίτον, να πραγματοποιήσει το έργο της πίστης σας, αλλά πώς? Εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου. Να μην έχεις μόνο δύναμη πίστεως, αλλά και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Το έργο λοιπόν της πίστεως να μην είναι κάτι ασήμαντο, το έργο σου της πίστεως να μην είναι κάτι ασήμαντο. Βεβαίως η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά, και αν έχει έργα είναι ζωντανή, αλλά υπάρχει διαφορά στη ζωντανή πίστη κατά την δύναμη, την ενεργουμένη εν ημίν. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι δυνατός να κάνει πολύ καλύτερα και περισσότερα και μεγαλύτερα από αυτά τα οποία εσύ ζητείτε και νοείτε σαν έργο πίστεως. Πώς? Κατά την δύναμη την ενεργουμένη μέσα σας. Χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ό,τι και έργο να έχουμε πίστεως είναι ασήμαντο. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει, μάλιστα στον Ζαχαρία τον προφήτη που δείχνει την Εκκλησία, την ολόχρηση, την εκλεκτή,
Λέει, τι είναι αυτό, τι βλέπεις, λέει, βλέπω μια λιχνία, λέει, σφυρίλα, το ολόχρηση, φοβερή. Τι είναι αυτό, εσύ ξέρεις, Κύριε. Ουχή δια δυνάμεως ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Υπάρχει λιχνία ξύλινη, σιδερένια, χάλκινη, ασημένια, χρυσή, αλλά υπάρχει και λιχνία σφυρίλατος χρυσή. Χτυπημένη, να είναι στερεό, δυνατό το χρυσάφι. Και αυτό δεν είναι και δεν γίνεται με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, που σημαίνει ότι ο χριστιανός, όσο και αν μελετάει το Λόγο του Θεού που είναι απαραίτητο και σημαντικό, όσο και να αγωνίζεται και να θυσιάζει και να προσφέρει, όσο και να εργάζεται και όσο και να τρέχει, εάν δεν πληρούται Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, είναι σχεδόν μηδέν ιστοπηλίκων. Δεν θα αντέξει, θα αποκάμει. Χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, κανένας χριστιανός δεν μπορεί να υπομείνει έως τέλους. Και το βασικό παράδειγμά μας, που μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι η παραβολή των 10 παρθένων. Χωρίς το λάδι, το χρήσμα, το Πνεύμα το Άγιο, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, έφτασαν μέχρι την πόρτα, αλλά δεν μπήκαν μέσα. Φοβερό, δεν είναι? Έφτασαν μέχρι την πόρτα, αλλά δεν μπήκαν μέσα. Θεός να μας φυλάει. Δεν γίνεται να έχουμε έργο πίστεως χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό είναι αναγκαίο, αγαπημένα μου αδέλφια, απολύτως αναγκαίο, να προσευχόμεθα με το νου, αλλά να προσευχόμεθα και με το πνεύμα. Να ψέλνουμε με το νου, αλλά να ψέλνουμε και με το πνεύμα. Και τα αιτήματά μας να συνοδεύονται πάντοτε, και η ευχαριστία μας και η δοξολογία μας να συνοδεύεται πάντοτε από την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Άλλωστε, είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι δεν είναι δυνατόν ο ασθενής, ο αδύναμος δηλαδή, ο ασθενικός χριστιανός κάποια στιγμή να σταθεί, εάν δεν υπερεκετεύσει ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας, καθώς συναντιλαμβάνεται τις δυσκολίες του ανθρώπου. Δηλαδή, όταν πάσχεις, ο παράκλητος το πνεύμα το Άγιο συναντιλαμβάνεται, σε καταλαβαίνει, σε κατανοεί. Και είναι τόσο σημαντικό, γιατί όταν ένας είναι άρρωστος, όταν εσύ είσαι άρρωστος και εγώ είμαι καλά, δεν μπορώ να σε καταλάβω στην αρρώστια σου. Είμαι άρρωστος, προσευχηθώ να σε κάνει καλά ο Θεός, αλλά προσευχή μου, εντάξει, θα σου περάσει. Αυτό είναι το εύκολο. Όταν όμως εγώ είμαι άρρωστος, όταν εγώ είμαι σε αδυναμία, όταν εγώ είμαι σε πρόβλημα, τότε πώς λέω στην σε παρακαλώ προσευχή σου. Με διαφορετικό τρόπο. Το δικό μου πρόβλημα είναι το πιο μεγάλο. Η δική μου αδυναμία είναι πιο μεγάλη. Γιατί? Γιατί με τρώει, με απασχολεί. Μπορεί η δική σου η αδυναμία να είναι πιο μεγάλη, πιο μικρή, αλλά δεν μοιάζει με τη δική μου. Είναι ανάγκη λοιπόν, εφόσον μας έχει δοθεί αυτός ο λόγος, αυτή η υπόσχεση, ότι στις ασθένειές μας συναντιλαμβάνεται ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας, γι' αυτό και υπέρμεσιτεύει, υπέρεντυγχάνει, υπέρημον διαστεναγμών αναλύτων. Και μάλιστα προσεύγεται υπερημών διαστεναγμών αναλύτων με προσευχή, που σαν Θεός που είναι ο παράκλητος τη γνωρίζει, γνωρίζει το φρόνημα του Πατέρα και προσεύχεται ακριβώς στο θέλημα του Πατέρα για να έχει άμεσο αποτέλεσμα η προσευχή του.
Γιατί εμείς δεν εξεύρουμε προς να προσευχηθούμε καθώς πρέπει. Γι' αυτό και σκεφτείτε να έχουμε τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας και να μην τον χρησιμοποιούμε. Θυμάμαι μια φορά που το έχω ζήσει αυτό, ήμουνα στη Γενέβη για δουλειά και προσευχόμενος πάντοτε με βόδωνε ο Θεός πολύ. Δηλαδή με είχε φτάσει σε επιτυχία πολύ μεγάλη. Στο τέλος, εκεί που τέλειωνε και θα ήταν θρίαμβος για μένα, κάτι έγινε, με ρωτήσαν και είπα ένα ψέμα. Και διαλύθηκαν όλα, αδερφοί. Έφυγα συντετριμένος, αντί θριαβευτής, καταντροπιασμένος. Και ήμουνα στο δρόμο, έφτασα στο ξενοδοχείο, γονάτισα και είπα, Κύριε, δεν είναι μόνο ότι έκανα αυτό το λάθος και απέσυρες τη χάρη σου, αλλά είμαι και ένοχος ενώπιόν σου. Και εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μετανοήσω, να με συγχωρήσεις. Και άρχισα λοιπόν και έλεγα, συγχώρεσέ με, Κύριε, συγχώρεσέ με. Αλλά δεν ερχότανε η αγαλίαση της σωτηρίας μου. Πέναγε ο καιρός, δεν ερχότανε. Δεν ερχόταν αυτή η βεβαιότητα, σε συγχώρεσα. Εντάξει, φύγε, δεν χρειάζεται άλλο. Πέρναγε ο χρόνος και δεν ερχότανε. Και ανησύχησα. Λέω, Κύριε, γιατί δεν με συγχωρείς? Ήταν τόσο μεγάλο κακό αυτό που έκανα. Συνέχισα τίποτα. Και ξαναλέω, Κύριε, γιατί δεν με συγχωρείς? Και μου λέει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί πρέπει να προσευχηθεί και ένας άλλος για σένα. Και αμέσως σκέφτηκα τη γυναίκα μου, την Άννα. Λέω να την πάρω τηλέφωνο να προσευχηθεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή πιστεύω ο Θεός με φώτισε, λέω, μπα, εγώ τον παράκλητο. Γονατίζω, πληρώνουμε με Πνεύμα Άγιο. Στην αρχή όχι με μεγάλη δύναμη. Μίλαγα γλώσσες, αύξανε η δύναμη. Και όσο αύξανε η δύναμη, τόσο ερχόταν η αγαλίαση της σωτηρίας μου. Και σε λίγη ώρα, πραγματικά, ελευθερώθηκα, αλλά και ο Θεός με ευλόγησε ακόμη περισσότερο στη συνέχεια. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να μην είχα τον παράκλητο. Ή, το χειρότερο, να έχω τον παράκλητο και να μην τον χρησιμοποιώ. Να μην τον αφήνω να συμπροσευχηθεί με μένα. Να με συντεύσει για μένα. Βέβαια, στο έργο της πίστεως εν δυνάμει, υπάρχει και ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό που έχουμε και ο Θεός μας το έχει δώσει με το Λόγο Του, αλλά είναι ανάγκη να το χρησιμοποιούμε. Λέει ο Λόγος του Θεού, έχοντες παρησία να εισερχόμεθα στα Άγια του ουρανού, μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού, δια του αίματος, δια του καταπετάσματος του τέστην της σαρκός αυτού και δια Πνεύματος Αγίου. Και εκεί θα λάβουμε έλεος και θα βρούμε χάρη για τον καιρό της ανάγκης μας. Προληπτικά. Και τότε το έργο της πίστης μας θα πραγματοποιείται εν δυνάμει, που είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Και γιατί το θέλει αυτό ο Θεός? Το εξηγεί, για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσα μας, στη ζωή μας, στο έργο μας. Ποιο είναι δηλαδή το ζητούμενο και γιατί προσεύγεται ο Απόστολος Παύλος? Για να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό? Ναι, γι' αυτό όχι. Για να δοξάζεται ο Χριστός μέσα μας, στη ζωή μας, στο έργο μας, στην πορεία μας, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία μας. Να δοξάζεται ο Χριστός μέσα μας, αλλά και εμείς να δοξαζόμαστε μέσα Του. Δηλαδή, αφότου εστάθης πολύτιμος στους οφθαλμούς μου, τι έκανες? Δεν σε δόξασα, εδοξάστης εσύ. Και εγώ στη συνέχεια σε αγάπησα. Αυτή η προσευχή συγκεκριμένη του Αποστόλου Παύλου
Είναι προσευχή που φέρει το χριστιανό στην τελειότητα. Γιατί έχει φτάσει ήδη πολύ κοντά στο Θεό με την πίστη του να υπεραυξάνει, με την αγάπη του να πλεονάζει, με το να διώκεται και να ταλαιπωρείται με θλίψεις και διωγμούς, να απολαμβάνει την αντιμιστία της θλίψης του δια της προσευχής του Ιησού Χριστού, άσχετα αν αυτούς που τον θλίβουνε θα τους θλίψει ο Θεός. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτός τι απολαμβάνει, ο πιστός, αυτός ο πιστός τι απολαμβάνει, την προσευχή του Χριστού που οδηγεί στην τελειοποίηση, στο να είναι άξιος της κλήσεως καθήν προσεκλήθην, να εκπληρώνει πάσαν προσδοκίαν του αλλά αγαθοσύνης και να πραγματοποιεί το έργο της πίστεώς του με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και όλα αυτά για να δοξαστεί ο Χριστός στη ζωή μας. Μόνο, όχι. Και εμείς να δοξαζόμαστε μέσα στην παρουσία του Χριστού. Και εμείς να δοξαζόμαστε εν αυτό κατά τη χάρη του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Κατά τη χάρη που κάνει, γι' αυτό είμαστε διαχειριστές της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Η χάρις λοιπόν του Θεού δια του Ιησού Χριστού είναι να προσεύχεται για να δοξάζεται ο Χριστός στη ζωή μας, αλλά και να δοξαζόμαστε κι εμείς μέσα στο Χριστό. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδελφοί, να διαβάζουμε και να μελετάμε το Λόγο του Θεού, όχι να είμαστε επιλύσμονες ακροατές. Γιατί ακούσαμε, καταλάβαμε, πιστεύω όλοι. Τώρα όμως έχουμε δύο δρόμους, να ξεχάσουμε ή να εκτελέσουμε. Το εύκολο ποιο είναι και το συνηθισμένο, να ξεχάσουμε. Φεύγουμε, έρχονται οι μέρημνες, έρχονται οι σκέψεις, έρχονται τα προβλήματα, έρχονται οι συζητήσεις, έρχονται οι χαρές, οι επιτυχίες οι ανθρώπινες, οι προσπάθειες οι ανθρώπινες, για τη δουλειά η μεγάλη, για το διάβασμα η μικρή. Και τι γίνεται ο άνθρωπος? Επιλύσμον ακροατής. Και τι παθαίνει? Τα χάνει όλα. Βέβαια ευχαριστούμε το Θεό γιατί δεν σταματάει. Δεν μας είπε κάτι, περιμένει να δει τι θα κάνουμε και να συνεχίσει. Μας λέει και το θαύμα το μεγάλο είναι ότι όταν φεύγουμε από εδώ μας συνοδεύει και τα θυμόμαστε. Μας θυμίζει ο Παράκλητος το Λόγο του Θεού σε συγκεκριμένες στιγμές και σε κρίσιμες καταστάσεις. Μας υπενθυμίζει, ξέρουμε. Είμαστε δηλαδή, εφόσον είμαστε έμπειροι στο λόγο της δικαιοσύνης του Θεού, είμαστε κατά την έξι, κατά τη συνήθεια, ικανοί να διακρίνουμε το τίμιο από το αχρίο. Χωρίς να ζητάμε κάθε φορά και να λέμε τι να κάνω. Ξέρουμε τι θα κάνουμε. 9 φορές στις 10, 99 φορές στις 100 ξέρουμε τι θα κάνουμε. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζωγραφισμένος μέσα μας, εάν βεβαίως κατοικεί ζωντανός μέσα μας ο Λόγος του Θεού, και κατοικεί εφόσον ενδιαφερόμαστε για το Λόγο του Θεού ώστε να υπεραυξάνει η πίστη μας και ενδιαφερόμαστε για την υπηρεσία των αδελφών μας ώστε να πλεονάζει η αγάπη μας. Ήθε ο Θεός να μας καταστήσει εκτελεστές του Λόγου Του, εκτελεστές έργου, εάν εμείς εγκύπτουμε και επιμένουμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, πράγμα το οποίο κάνουμε και όλοι μαζί, αλλά είναι απαραίτητο να το κάνει και καθένας μόνος του στο σπίτι του, να μελετάει το Λόγο του Θεού, να εντρυφά, να εγκύπτει, να επιμένει με χαρά δηλαδή και με προσευχή να ανοίγει τη γραφή, να διαβάζει και να ψάχνει αυτά τα οποία λέει ο Θεός, ώστε να γίνεται εκτελεστής έργου και μακάριος στην εκτέλεση του Λόγου του Θεού.
ο Θεός να μας βοηθήσει.